για τις γιορτές, θέλω να πω το εξής. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, αποφασίσαμε να κάνουμε κάποιες συγκυκλώσεις για τα παιδιά, για εμάς τους ίδιους που μένουμε στο νησί, για όλους αυτούς τους συλλόγους. Θέλω να τονίσω ιδιαίτερα την συμμετοχή των συλλόγων. Γιατί εμείς, σαν Δήμος, αναλαμβάνουμε ένα μεγάλο κομμάτι το οικονομικό τίμημα και όλες τις δράσεις με εργατικό προσωπικό και όλα αυτά που θα γίνουν στο νησί, θα τα πλαισιώνουμε. Αλλά υπάρχει σημαντική πρωτοβουλία από τους συλλόγους, η οποία αξίζει να σημειωθεί. Όσο πιο πολλά κάνεις, τόσο πιο νέα λες. Και θέλω να πω ότι αυτή η προσπάθεια για τα Χριστούγεννα είναι εξαιρετική. Κάντε την ταπεινή μου άποψη. Είναι εδώ και χρόνια η καλύτερη ιδέα, είναι ο καλύτερος χώρος, είναι καταπληκτικά στολισμένος, το γνωρίζω από πρώτο χέρι από τον αδερφό μου επειδή είναι εκεί. Και εάν συμφωνεί η ομάδα, θα ήθελα, το μόνο που έχω μια μικρή διαφωνία είναι το budget. Θεωρώ το budget για μια εκδήλωση σχεδόν μικρό. Ποτέ δεν είχαμε κάνει προϋπολογισμό. Πήγαινα και παρακάλεγα να παίρνω 500 και 600 ευρώ από τα διαθέσιμα. Για μένα ήταν ντροπή. Αλλά δεν είχα μια καλύτερη αντιμετώπιση. Όχι μόνο πρέπει να βάλουμε 9. Δεν μπορούμε για φέτος. Του χρόνου εγώ θα έλεγα Πάσχα, Χριστούγεννα και οποιοδήποτε άλλο γιορτές. Κάντε να πάτε την 50-60.000 ρε παιδιά. Είμαστε το νησί του πολιτισμού, του Παπαδιαμάντη. Και εγώ έκανα, συγγνώμη για την έκφραση, καταγραφή με πολλές επαφαυγά. Και παρακάλαγα να πληρώσω τον κόσμο την τούρτα που αγοράζαμε για να πάνε εδώ τα παιδιά του Δήμου. Να ζητήσουμε και από τον κόσμο να βοηθήσει να πλαισιώσει την προσπάθεια, να συμμετέχει στην προσπάθεια. Όσοι μείνουν εδώ για τις γιορτές, να πάνε στην πλατεία του Παπαδιαμάντη, να περάσουν καλά. Δυστυχώς όμως, αυτό το οποίο θα ήθελα να ενημερώσω είναι ότι αν θέλεις να κάνεις τέτοιου είδους μεγάλες εκδηλώσεις, πρέπει να τις κλείσεις από τον Αύγουστο και από τον Σεπτέμβριο. Δηλαδή, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μόλις αυτές τις εταιρείες που μιλήσαμε, φυσικά το budget ήταν μεγάλο, 15-20 χιλιάδες, μιλάμε για παγοδρόμιο, 200 τραυμικά, για πολλά τέτοια είδους πράγματα. Επομένως, για τον χρόνο τα Χριστούγεννα, αν θελήσουμε να κάνουμε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, πρέπει να υπάρχει πρόγραμμα και προσφορές μέσα στο καλοκαίρι. Εγώ βλέπω μια προσπάθεια τα τελευταία 3 χρόνια κάθε χρόνο να γίνονται τα πράγματα και ακόμα καλύτερα στις γιορτές. Εντάξει. Δεν είναι μυστικό, όλοι οι περισσότεροι προσπαθούν να φεύγουμε στις γιορτές γιατί το νησί ήταν ήσυχο, έρημο, δεν είχαμε κάτι να κάνουμε. Έγινε μια προσπάθεια και κάθε χρόνο βλέπω ότι γίνεται όλο και μεγαλύτερη προσπάθεια. Φέτος ειδικά είναι πολύ καλύτερα από κάθε άλλη χρονιά. Βέβαια υπάρχει ένα δίκιο ότι όντως, ειδικά τα Χριστούγεννα, εγώ δεν θα έλεγα τόσο το Πάσχα. Το Πάσχα έχει αρχίσει, έρχεται ο κόσμος, είναι άλλη ατμόσφαιρα. Τα Χριστούγεννα όμως, εκεί πρέπει να δώσουμε βάση και από τον χρόνο και περισσότερα χρήματα να γίνουν είτε λέγεται παγοδρόμιο είτε οτιδήποτε άλλο μπορεί να προσθέσουμε. Και για να μείνει ο κόσμος εδώ και για να περάσει καλά.